Υπάρχουν στιγμές στη ζωή των ανθρώπων και των λαών που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Τέτοιες στιγμές είναι οι στιγμές που γράφεται η ιστορία. Και όταν ζεις τέτοιες στιγμές, ή θα σαστήσεις και θα φοβηθείς μπροστά στην ευθύνη, ή θα ριχτείς με όλη σου τη δύναμη στη μάχη. Εμείς όμως έχουμε επιλέξει. Γιατί εμείς είμαστε παιδιά αυτών που δεν φοβήθηκαν. Είμαστε παιδιά της Φεντερασιών. Είμαστε παιδιά των καπνεργατών του ματουμένου Μάη του 36. Είμαστε παιδιά του Γρηγόρη Λαβράκη. Εμείς είμαστε οι αγωνιζόμενοι της ΕΙΑΘ. Είμαστε η ελεύθερη φωνή της ΕΡΤ3 που δεν σήγησε ποτέ. Είμαστε οι ανυπότακτοι των βουνών της Χαλκιδικής. Είμαστε οι νέοι και οι νέες. Είμαστε όλοι εμείς που μας έβαλαν στην πρέσα της επισφάλειας, της ανεργίας, της πολυαπασχόλησης και των βάουτσερ. Είμαστε αυτοί που είδαμε τη γενιά μας να φεύγει στο εξωτερικό μπος και βρει εκεί την τύχη της. Εμείς όμως είμαστε και το μέλλον. Το μέλλον της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Και το μέλλον που επιδιώκουμε έχει τη νέα γενιά πρωταγωνιστή. Με δημόσια δωρεάν παιδεία, με σχολεία χωρίς ταξικούς φραγμούς, με πανεπιστήμια που έχουν το βλέμμα στραμμένα στην ανάγκη της κοινωνίας και όχι στις αγοράς, με δουλειά με αξιοπρέπεια, με δημοκρατία στην παραγωγή και στην εργασία, με ιατρική περίθαλψη για όλους και όλες. Και η ελπίδα για όλα αυτά έχει έρθει. Μας μένει μόνο να την υποδεχτούμε με τον τρόπο που της αρμόζει. Να την υποδεχτούμε μαζί με αυτούς και αυτές που τους αφαίρεσαν το δικαίωμα να τη διεκδικήσουν. Με αυτούς και αυτές που μετανάστευσαν και δεν έχουν τα μέσα να γυρίσουν ή να έρθουν στην πατρίδα τους να ψηφίσουν. Με αυτούς και αυτές που παρόλο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, κάποιοι τους στέρισαν την ηθαγένεια. Με τους 100.000 18χρονους που τους απαγόρευσαν την πρόσβαση στις κάλπες. Με όλους και όλες εμάς που δεν διστάζουμε να καταγγείλουμε την άδικη πραγματικότητα και να αναγγείλουμε την ελπίδα για τη δημιουργική ανατροπή του παρόντος που έχει γεράσει. Σε Ελλάδα και Ευρώπη, η αριστερά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει το δύσκολο εγχείρημα της μετάβασης στο μέλλον, σαν πρόκληση στις συνειδητές αμφισβητήσεις, στις αξίες που βιώνονται και όχι στους μύθους που επιβάλλονται. Στις 25 Γενάρη ψηφίζουμε για τις ζωές μας σπάζοντας το φόβο. Στις 26 Γενάρη δεν αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε τη χώρα μας. Γιατί την πιο όμορφη θάλασσα δεν την αρμενίσαμε ακόμα και τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ακόμα ζήσει. Και είναι στο χέρι μας να τις κάνουμε όσο πιο όμορφες μπορούμε. Καλώς στο Βήμα, τον πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα.